Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας και το abola.gr είναι κοντά στις ομάδες που ξεκινούν την προετοιμασία. Όχι μόνο ομάδες Α κατηγορίας, αλλά και Β κατηγορίας. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Χαλάνδρη, όπου έχει πρεμιέρα ο Ατρόμητος Χαλανδρίου. Είναι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, φέτος προβιβάστηκε στη Β κατηγορία. Έχουμε μαζί μας τον Ηλία Κολοβό, ένα νεαρό και φιλόδοξο προπονητή που κάνει τα πρώτα του βήματα στην προπονητική και με αυτόν ανέβηκε η ομάδα στη Β' κατηγορία. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Υγεία και σε όλο τον κόσμο εύχομαι, κατά βάση για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε γενικότερα σαν τόπος και σαν ανθρωπότητα. Σήμερα η πρώτη μας προπόνηση, όπως είπες και εσύ Τάσο, είχαμε μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Πέρυσι ανεβήκαμε στη Β' κατηγορία. Ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας όλων των παιδιών όλο αυτό το διάστημα. Για να σε διακόψω, το πιο σημαντικό, με νέα παιδιά. Με νέα παιδιά. Εκεί ακριβώς. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας μας ήταν τα 18 έτη. Όλα αυτά τα χρόνια η φιλοσοφία της ομάδας είναι η συγκεκριμένη, να βασίζεται δηλαδή σε παιδιά τα οποία προέρχονται από τα σπλάχνα της, από τις ακαδημίες της. Έτσι λοιπόν και φέτος θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο μοντέλο. Η ομάδα θα ενισχυθεί και πάλι από τις ακαδημίες, από τα τμήματα υποδομής, θα στελεχωθεί μάλλον καλύτερα. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή την ομάδα, πιστεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε όλοι νέοι, οι παράγοντες τέλος πάντων και οι συντελεστές της συγκεκριμένης προσπάθειας. Υπάρχει πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ διάθεση και πολύ μεγάλη στήριξη και από την ίδια τη διοίκηση. Άρα μόνο σε νεαρούς παίκτες, τα παιδιά που βοήθησαν και ανέβηκε φέτος η ομάδα. Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, θα στελεχωθεί και από παιδιά τα οποία προέρχονται από μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Νεαρούς και ταλαντούχους. Ακριβώς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, Τάσο. Θα έχουμε φέτος παιδιά τα οποία θα είναι γεννημένα του 2005. Πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτά και νομίζω ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και φέτος θα παίξουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, η φιλοσοφία της ομάδας είναι αυτή. Δεν θα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος βέβαια των μεταγραφών είναι αρκετά μεγάλος. Θα δούμε, εφόσον προκύψει κάτι καλό, πάλι νεαρού ποδοσφαιριστή περίπτωση, σίγουρα θα την κοιτάξουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος πλαισιώνομαι και εγώ στο προπονητικό team από τον Γιώργο τον Τσιντάρη. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικά ταλαντούχος και αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει όλοι οι οποίοι τον συναναστρεφόμαστε είναι ότι είναι ένα παιδί με πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη και νομίζω ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα για την πορεία μας αυτή τη χρονιά. Στόχος της ομάδας με βάση αυτά τα νέα παιδιά να παίξετε ένα καλό ποδόσφαιρο. Καλό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθεί όποιος φιλάθλος κόσμος έρχεται στο γήπεδο και παρακολουθεί την ομάδα μας και την προσπάθειά μας και από εκεί και πέρα αγωνιστικά ο στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία σε συνδυασμό με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο από τα νεαρά παιδιά. Ωραία. Τώρα θα είναι καθημερινές προπονήσεις. Το πρώτο σου φιλικό είναι... Το πρώτο μας φιλικό είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα. Είναι με την ομάδα του Νέου Πεντελικού. Θα παίξουμε κατά πάσα πιθανότητα στο γήπεδο του Χαλανδρίου. Και από εκεί πέρα έχουν προγραμματιστεί και κάποια άλλα φιλικά. Αλλά όσο περνάει τέλος πάντων ο καιρός θα γίνονται και περισσότερο δυνατά. Ωραία, να δούμε τώρα και το νέο πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να ξεκινήσει κανονικά, χωρίς να δούμε θα έχει... Ευελπιστούμε, Τάσο, όλοι στο να έχουμε, ας πούμε, μια έτσι ροή μη διακοπτόμενη, να το πω έτσι. Αυτό που είπα βέβαια και στην αρχή, σημασία έχει να έχουμε όλοι την υγεία μας, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και όλος ο κόσμος. Και από εκεί πέρα, σε ελπίσουμε να είναι μια χρονιά χωρίς απρόπτα. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και κάτι άλλο που θέλω να πω. Πολλά μπράβο και σε εσάς που στηρίζετε όλες τις προσπάθειες των αεστεχνικών σωματείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.